στόχοι της εθνικής μας είναι οι στόχοι που έχουμε πάντα από τον καιρό που είμαι στην ομάδα, αλλά και θεωρώ και τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς πάμε να χτυπήσουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε πολύ μακριά. Ξεκινήσαμε τώρα να βλέπουμε τους αντιπάλους μας. Έχουμε κάποιες μέρες να προετοιμαστούμε και ελπίζουμε να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα. Πρωτίστως το πρώτο πράγμα που μας απασχολεί σε αυτές τις 3-4 μέρες, γιατί όπως ξέρεις το πρωτάθλημα τελείωσε πολύ πρόσφατα, είναι πως θα καταφέρουμε σε αυτό το διάστημα εμείς να γίνουμε όσο πιο γίνεται πιο συμπαγής, πιο πολύ ομοιογένεια, και μετά θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους αντιπάλους. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που παίζαν στο ΝΑΕ και το Κεραυνό, είναι και έχουμε παιδιά που τελείωσαν πριν ένα μήνα, παιδιά που τελείωσαν πριν 1,5 μήνα. Οπότε είναι εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων και πρέπει να βρεθούν σε έναν καλό αγωνιστικό ρυθμό για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Και είναι και από την άλλη τα παιδιά που έδωσαν τόσα πολλά των τελευταίων καιρών και σωματικά αλλά και στο πνευματικό τομέα που τελείωσαν το πρωτάθλημα. Και κατευθείαν την επόμενη μέρα βρεθήκαμε για να προπονηθούμε. Το καλό προσπαθούμε μέσω του καλού κλίματος που υπάρχει και της διάθεσης που υπάρχει να ισορροπήσουμε αυτό το πράγμα που έχουμε μπροστά μας και γενικά βλέπω μια πολύ καλή ανταπόκριση από τους παίχτες. Μας κάθε φορά όταν πηγαίνουμε στους ΣΑΜΚΕ είναι αρχικά να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ένα ομαδικό πρόσωπο, γιατί είναι μια εβδομάδα, οπότε πρέπει καθημερινά να δείχνουμε ότι είμαστε ομάδα, ότι είμαστε μια οικογένεια και πάμε εκεί για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Η στόχη μας είναι σίγουρα ένα μετάλλιο. Τώρα βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι ομάδες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και το επίπεδο έχει ανέβει γενικότερα σε όλες τις ομάδες, οπότε εμείς θα παλέψουμε, θα τα δώσουμε όλα, αλλά ο στόχος μας είναι σίγουρα να πάρουμε ένα μετάλλιο όσο πιο ψηλά μπορούμε, και γιατί όχι και το χρυσό. Φέτος, από ό,τι ξέρουμε, θα είμαστε 4 ομάδες στο μπάσκετ. Θα είναι η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο όλοι ξέρουμε ότι είναι ομάδα που παίζει ευρωμπάσκετ παγκόσμιο κάθε χρόνο, οπότε ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Μάλτα και το Λουξεμβούργο έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ, κάνουν πολύ καλή δουλειά και βγάζουν και καινούριους παίχτες νεαρούς. Εμείς θα πάμε όμως να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσες περισσότερες δίκες μπορούμε. Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε 2 εβδομάδες πριν για κάποια παιδιά τα οποία δεν ήταν στους τελικούς και μαζί και με εμένα που είχαμε τελειώσει το πρωτάθλημα 1 μήνα πριν. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Βοηθάει ότι έχουμε 2 γεμάτα χρόνια με παράθυρα. Είμαστε όλοι μαζί αρκετό καιρό, οπότε ο coach δεν χρειάζεται να δείξει πολλά καινούργια πράγματα. Ήδη τα ξέρουμε, ήδη μπορούμε από την πρώτη μέρα να μπούμε σε ένα στάδιο προετοιμασίας έτσι πιο μπροστά. Οπότε νομίζω πάμε καλά και θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, θεωρώ. Ναι, είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε ΑΜΚΕ. Έχω ακούσει ιστορίες από τους συμπαίχτες μου, ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι όλα τα αθλήματα εκεί, γνωρίζεις πάρα πολλούς αθλητές, κορυφαίους και της χώρα σου. Πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα σαν οικογένεια, σαν παρέα, σαν χώρα, να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος.